Όπως γνωρίζετε, σήμερα είχαμε μια, θα έλεγα, πολύ δραστήρια ημέρα. Από το πρωί, με διαδοχικές συναντήσεις, είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω κατηδίαν με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλς, με τον επίτροπο για τα οικονομικά θέματα, τον Πιέρ Μοσκοβισί, με την πρωθυπουργό της Βρετανίας, την Τερέζα Μέι, όπου είχαμε ιδιαίτερη συνομιλία σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την πορεία των εντατικών συνομιλιών, με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Μάρκ Ρούτε, αλλά και με τον Φρανσουά Ολάντ και με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η σημερινή σύνοδος ήταν μια πολύ ωραία και πολυθεματική σύνοδος. Έπιασε σχεδόν όλο το εύρος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή την περίοδο. Είχαμε την ευκαιρία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να θέσουμε το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε μια αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των εντατικών διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν, την πορεία προς τις εντατικές διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν στη Γενέβη σε 9 του Γενάρη. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι ότι στο σχέδιο των συμπερασμάτων υπήρξε η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέρος της διάσκεψης της Γενέβης, να λάβει ενεργό μέρος στην πολυμερή διάσκεψη της Γενέβης. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια σημαντική απόφαση, δεδομένου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως τονίζεται και στα συμπεράσματα, είναι και θα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον συζητήσαμε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, το Συριακό, το Ουκρανικό, την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και άμυνας, τις εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Τέλος, είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον Brexit. Στο μεταναστευτικό επιβεβαιώσαμε τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης να τονίσω για άλλη μια φορά σε επίπεδο Συμβουλίου το τεράστιο βάρος που σηκώνει η Ελλάδα για όλη την Ευρώπη και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, κυρίως σε ό,τι αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας των ΜΕΝΤ εγκαταστάσεων, την αποστολή εξειδικευμένου στελεχειακού δυναμικού, αλλά και τις επιστροφές μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσω ότι εγκρίθηκε το νέο κοινό σχέδιο δράσης, το οποίο συμφωνήσαμε με την Επιτροπή, η Ελλάδα μαζί με την Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης το οποίο ήδη έχει αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή σε συνεργασία με τη νέα Ευρωπαϊκή Σύνοριο Φυλακή και Ακτοφυλακή, με συγκεκρισμένες δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, για την επιστροφή μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, για την αποστολή στελεχών στα νησιά και για την επιτάχυνση των ΜΕΝΤ εγκαταστάσεων, του relocation. Για πρώτη φορά θέτει πολύ φιλόδοξους στόχους αυτό το νέο σχέδιο, το νέο κοινό σχέδιο δράσης, και μιλά για υψηλούς αριθμητικούς στόχους των 2 με 3 χιλιάδων το μήνα σε ό,τι αφορά το relocation, τις ΜΕΝΤ εγκαταστάσεις, πράγμα το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται και πιστεύουμε ότι στον πρώτο-δεύτερο μήνα θα έχει άμεση απόδοση σε ό,τι αφορά την αποσυμφόρηση των camps που βρίσκονται στην ενδοχώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ εξαιρετική εξέλιξη, πολύ σημαντική εξέλιξη. Τέλος, είχαμε τη δυνατότητα
να συζητήσουμε για την συριακή κρίση, για την τραγική κατάσταση στο Χαλέπι και την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη, την δυνατότητα να υπάρξει ειρήνευση στην πολύπαθη χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα, να πάω στα θέματα που νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, δεν άπτονται της συζήτησης εντός του Συμβουλίου, αλλά ήταν στο αντικείμενο των συζητήσεων που είχα τη δυνατότητα στα τετ-α-τετ και στις κατηδίαν συναντήσεις που είχαμε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες επισημάνσεις πριν δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η ελληνική κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2015 έχει τηρήσει κατά γράμμα τις δεσμεύσεις της. Έχει προβεί σε δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει τη δημοσιονομική προσαρμογή. Μάλιστα, τόσο το 2015 όσο και το 2016 είχαμε σημαντική υπεραπόδοση των εσόδων έναντι των στόχων του προγράμματος. Η ανεργία έχει μειωθεί και σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ είναι στο 22,6%, περίπου 4,5 μονάδες δηλαδή χαμηλότερα από ό,τι την παραλάβαμε το Γενάρη του 2015. Την ίδια στιγμή η ελληνική οικονομία είναι σαφές ότι έχει περάσει σε φάση ανάκαμψης, με τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους να κλείνουμε θετικό πρόσημο και παρά τις αρχικές προβλέψεις ένα χρόνο πριν, σήμερα είναι κάτι περισσότερο από πιθανό το 2016 τελικά να κλείσει συνολικά με θετικό πρόσημο. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη φάση, σε μια φάση που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, σε μια φάση που η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της και υπεραποδίδει έναντι των προβλεπόμενων στόχων από το πρόγραμμα, θεωρώ ότι είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο όλοι να δουλέψουμε ώστε να διατηρηθεί αυτή η πορεία της ανάκαμψης, να διατηρηθεί η σταθερότητα. Τη στιγμή λοιπόν που η ελληνική κυβέρνηση τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ορισμένοι να θέλουν να ξαναφέρουν πάλι αυτό το γνωστό διαπραγματευτικό παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος του ελληνικού λαού, που έχει κάνει τεράστιες θυσίες στο όνομα της Ευρώπης και έχει υποφέρει εδώ και 8 χρόνια από προγράμματα λιτότητας τα οποία θα μπορούσαν, όπως οι ίδιοι εμπνευστές τους έχουν παραδεχθεί, να είχαν αποφευχθεί. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο ειδικά σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να κατανοήσει ότι η επιμονή του για τη λήψη νέων μέτρων λιτότητας για μετά το 2000, από το 2019 και μετά, δηλαδή για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος, είναι μια επιμονή αντιδημοκρατική που στηρίζεται σε ένα υπεραισιόδοξο μοντέλο προβλέψεων. Λέω ότι είναι αντιδημοκρατική διότι κανένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα δημοκρατικό κοινοβούλιο, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα τέτοιο αίτημα και να αποφασίσει μέτρα, αν τυχόν και χρειαστούν, για μια περίοδο μετά από 3 χρόνια. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν αυτό να το κατανοήσουν. Αν όμως το Ταμείο είναι τόσο βέβαιο ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να πιάσει τους στόχους μεσοπρόθεσμα του 3,5%, θα ήταν προτιμότερο να πιέζει προς άλλη κατεύθυνση. Θα ήταν προτιμότερο να πιέζει προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών θεσμών, θα έλεγα, και όχι προς την Ελλάδα, ώστε αυτοί οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων να μειωθούν. Πρέπει επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κατανοήσει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το δεσμευτικό για όλους μας κοινωνικό μοντέλο, πυρηνικό στοιχείο, είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πυρηνικό στοιχείο, θα έλεγα, του κοινωνικού κεκτημένου της Ευρώπης. Επομένως, δεν μπορεί η κατάσταση εξαίρεσης στην οποία καταδικάστηκε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια να μονιμοποιηθεί. Οφείλει να λάβει ένα τέλος. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι όλοι, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό προσήλωσης και τήρησης από πλευράς της Ελλάδας της συμφωνίας, όλοι λοιπόν πιστεύω ότι θα συμβάλλουν ώστε πολύ σύντομα να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία λάβαμε για τη στήριξη, τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των χάμηλων συνταξιούχων, αλλά και των νησιών μας, των νησιωτών μας που έχουν πάρει στις πλάτες τους όλο το βάρος της Ευρώπης στην προσφυγική κρίση, θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία δεν θέτουν σε καμία διακινδύνευση το πρόγραμμα και τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2016, πολύ περισσότερο δεν έχουν καμία δημοσιονομική επίπτωση στο 2017 και στο 2018. Η απόφαση αυτή ελήφθη με απόλυτη ασφάλεια έναντι των στόχων του 2016. Και βεβαίως είναι κατανοητό από όλους ότι είναι μια απόφαση εφάπαξ. Την πήραμε τώρα που είχαμε αυτό το εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα υπεραπόδοσης εσόδων έναντι στόχων, που οφείλεται στη σκληρή μας δουλειά, στο γεγονός ότι είχαμε μια πολύ θετική απόδοση σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, την πάταξη του λαθρεμπορίου, και πιστεύω ότι ήταν το ελάχιστο, η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που όλα τα τελευταία χρόνια, τα 7 τελευταία χρόνια, έχουν δει, έχουν κάνει μεγάλες θυσίες, επαναλαμβάνω, στο όνομα της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι και σε αυτό το ζήτημα το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις. Αναμένουμε από την πλευρά των θεσμών μία έκθεση. Ίσως εσείς να είστε πιο πληροφορημένοι από μένα. Κάποιες φορές θα διαβάζουμε και από εσάς, διότι το θέμα των διαρροών κυριαρχεί περισσότερο στις Βρυξέλλες από ό,τι στην Ελλάδα. Υπάρχουν και αλλού πρωτιές αυτά τα ζητήματα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση αναμένουμε να λέει τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση δημοσιονομική και βεβαίως από την πλευρά μας θα δοθούν, αν χρειαστεί, οι απαραίτητες εξηγήσεις για το χαρακτήρα αυτών των μέτρων, ώστε να υπάρξει μια υπέρβαση, αν θέλετε, της παρεξήγησης η οποία έχει δημιουργηθεί. Από εκεί και πέρα οφείλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το κύριο θέμα που μας απασχολεί. Έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης στην πατρίδα μας, αλλά και δικαίως ίσως. Αλλά νομίζω ότι άλλα είναι τα κρίσιμα θέματα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, και πιστεύω ότι πράγματι το επόμενο διάστημα θα πάρθουν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες από όλες τις πλευρές, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη γεφύρωση των διαφορών για να έχουμε μια θετική κατάληξη. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Τώρα, εγώ είμαι σε λίγο δύσκολη θέση, θα με βοηθήσει ο εκπρόσωπος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν θέσατε αυτό το θέμα που καταλήξατε πριν από λίγο στην Γερμανίδα Καγκελάριο, στη συζήτηση που σας είδαμε να έχετε για λίγο στο περιθώριο του Συνόδου. Αν θα το βάλετε αυτό το θέμα και αύριο στην Καγκελάρια, και αν θεωρείτε τυχαίο το γεγονός ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το χτύπημα Thompson μέσω του άρθρου του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και το Wolfgang Schäuble που μία εβδομάδα μετά τις εξαγγελίες σας θυμήθηκε ότι αυτές δεν είναι κοινάς στον αέρα, ας πούμε, το πρόγραμμα, δεν είναι συμβαθές με το πρόγραμμα. Ένα σχόλιο και για τον κύριο Ντάσιν, για την κίνηση. Κοιτάξτε, με την Γερμανίδα Καγκελάρια. Με τη Γερμανίδα Καγκελάριο θα έχω την ευκαιρία αύριο να συζητήσω διεξοδικά.
έχει την ευγενική καλοσύνη να μου παραχωρήσει ένα γεύμα εργασίας στην καγκελαρία. Συνεπώς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε, αυτά δεν κουβεντιάζονται στο πόδι. Απλά εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι αυτή η παράξενη, αν θέλετε, αντίδραση από την πλευρά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι κάτι πρωτοφανές για μας. Συνηθίζει το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών να είναι, αν θέλετε, το πιο αυστηρό, ο πιο αυστηρός κριτής στην πορεία υλοποίησης συμφωνίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο πριν το κλείσιμο των τελικών milestones εν όψη και του τυπικού κλεισίματος της πρώτης αξιολόγησης στο Eurogroup του Οκτωβρίου, στα μέσα περίπου του Οκτωβρίου, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών πάλι, ενώ είχαμε υλοποιήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις και όλες τις υποχρεώσεις που προέβλεπε η συμφωνία με τους θεσμούς, πάγωσε την εκταμείευση των ληξιπρόθεσμων, της δόσης που θα πήγαινε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, για ένα τεχνικό ζήτημα, απολύτως δευτερεύον. Για το γεγονός ότι ήταν αρχές Οκτώβρη και δεν μπορούσαμε να έχουμε την πλήρη ανάλυση της απόδοσης των ληξιπροθέσμων για το Σεπτέμβριο, την οποία την είχαμε λίγες μέρες αργότερα. Αλλά καθυστέρησε η εκταμείευση τότε για 15 μέρες. Πάλι τώρα η μόνη χώρα, το μοναδικό Υπουργείο Οικονομικών από αυτά της Ευρωζώνης, θέτει ζήτημα με αφορμή την υπαραπόδοση των στόχων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, η οποία έχει αποφασιστεί από το προηγούμενο Eurogroup. Θέλω όμως να τονίσω ότι και τυπικά αυτή τη φορά είναι έξω από τα πλαίσια της λογικής αυτή η απόφαση, δεδομένου ότι η συμφωνία έλεγε σαφώς ότι τα μέτρα για το χρέος θα εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Δεν είναι υπόθεση της δεύτερης αξιολόγησης η εφαρμογή των μέτρων. Και δικαίως λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα κύμα αγανάκτησης από μια σειρά από χώρες ή υπουργούς οικονομικών που λένε ότι αυτή δεν είναι μια σοβαρή και σωστή συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα. Εγώ όπως με βλέπετε όμως είμαι εξαιρετικά ήρεμος και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πολύ σύντομα θα ξεπεραστεί. Άλλοι εκτίθενται από αυτές τις αποφάσεις και όχι η Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά βρεθείτε αντιμέτωπος με έναν εκβιασμό, γιατί μπορεί κανείς να πει ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει καταστεί αντικείμενο με έναν ιδιαίτερο τρόπο και των πολιτικών εξελίξεων που είναι αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές χώρες, των επικείμενων εκλογών σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Αν συναντήσετε και πάλι, όπως την προηγούμενη χρονιά, τον εκβιασμό μπροστά σας, ποιο περιθώριο εναλλακτικό, ποιο εναλλακτικό σενάριο έχετε? Γιατί μιλούν πάρα πολύ για εκλογές, έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι επιτύχηση τη κυβέρνηση εκλογές. Θέλω να ξέρω όμως αν οδηγηθεί τελικά σε αδιέξοδο όλη αυτή η συζήτηση, τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω μια πολύ αμέσω εν ώψη τη απεγγύηση τη επίσκεψη. Θυμάμαι ότι στην πρώτη συνάντηση με την καγκελάριο Μέρκελ στο Βερολίνο είχατε θέσει εμφαντικά το θέμα των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Θέλω να ξέρω αν με τον ίδιο εμφαντικό τρόπο θα τεθεί αύριο ή αν λόγω των ευαίσθητων συνομιλιών μπορεί να περιμένει. Καταρχάς το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό και η διεκδίκηση από πλευράς της Ελλάδας είναι διαρκής και δεδομένη και πρέπει να σας πω ότι το έθεσα και στην προηγούμενη συνάντηση που είχα πριν από 10 περίπου μέρες με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Steinmeier, όπου βεβαίως είχαμε τη δυνατότητα και το χρόνο να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση. Τώρα, κοιτάξτε, με ρωτάτε διαρκώς, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι αυτό το ερώτημα, ίσως γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη πραγματικότητα που έχει να κάνει με τους συσχετισμούς, τις δυσκολίες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όμως εγώ πιστεύω ότι τούτη την ώρα αυτό που
κάποτε μπορεί να φάνταζε και να έμοιαζε με αρνητικό δεδομένο, σήμερα είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει για να βρούμε μια ουσιαστική διέξοδο και επίλυση, αν θέλετε, για άλλη μια φορά σε μια δύσκολη στιγμή, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εννοώ λοιπόν το απλούστατο γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προκλήσεων. Δεχόμεθα στην ευρύτερη περιοχή πολύ σημαντικές απειλές, τόσο από τις προσφυγικές ροές, που η Ελλάδα παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιστροφή της κανονικότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις τελικές εντατικές συνομιλίες για την επίλυση ενός κρίσιμου θέματος για την Ευρώπη, διότι δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά το Κυπριακό. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ευρύτερα αποσταθεροποιημένη και βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει. Και ταυτόχρονα, η επόμενη χρονιά είναι μια εκλογική χρονιά για πολύ κρίσιμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν, και αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Τσίγουρη, ότι σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία δεν χωράνε ούτε καπρίτσια, ούτε εκβιασμοί, ούτε παιχνίδια. Όλοι, στο τέλος της ημέρας, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα βάλετε μέσω εμένα πάλι και θα ρωτήσετε. Ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Απαντάζω για τώρα, ήταν η ευελιξιόν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη συνάντησή σας με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας και σε σχέση με τον Κυπριακό. Με δεδομένο ότι η Βρετανία είδε μια συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά ξέρω εάν υπήρξε μια συζήτηση σε σχέση με αυτό. Και επίσης, αν θα μπορούσατε να μου πείτε μετά τη συνάντηση που είδα με τον κύριο Αναστασιάδη, αν θεωρείτε πως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομοθυμία σε Αθήνα και Λευκοσία μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, ενώ αναφέρουμε στο σχέδιο ΑΝΑΜ. Οπότε εκείνη τη φορά δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί η λύση στο Κυπριακό. Τώρα είναι καλύτερες οι προοπτικές. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Σφιδουράκη, νομίζω ότι οφείλουμε να κρατήσουμε ανοιχτό ένα παράθυρο ευκαιρίας και ελπίδας για λύση στο Κυπριακό. Το timing, η συγκυρία, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Διότι έχουμε δυστυχώς μπει σε μία τροχιά αρνητικής ατζέντας στις ευρωτουρκικές σχέσεις, διότι έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα στη γείτονα χώρα, η οποία εκφράζεται και πολλές φορές με απαράδεκτες δηλώσεις αμφισβήτησης διεθνών συνθήκων. Από την άλλη όμως, έχουμε μια θετική συγκυρία τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας να θέλουν λύση και να τη θέλουν ειλικρινά. Πιστεύω ότι ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία, δεδομένου ότι σε λίγο, αν περάσει κι άλλη μια δεκαετία, οι γενιές που θα είναι οι ενεργές γενιές στο νησί θα είναι γενιές που δεν θα έχουν αναμνήσεις από την κοινή διαβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και άρα θα αρχίσει να μεγενθύνεται μια αντίληψη που λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουμε τα δεδομένα. Επιπλέον θεωρώ ότι είναι και μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επιτέλους και ένα success story, να έχει μια επιτυχία. Γι' αυτό το λόγο και ζητήσαμε από την πλευρά την δική μας με τον πρόεδρο Αναστασιάδη σήμερα από την Ευρώπη να λάβει ενεργό ρόλο. Η Κύπρος είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μια τρίτη χώρα που διαπραγματεύεται με την Τουρκία. Και επιπλέον, η πιθανή λύση του Κυπριακού θα έχει προφανώς θετικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στην κρίσιμη ευρωτουρκική συμφωνία σε σχέση με τις προσφυγικές ροές. Από την άλλη όμως, καταθέσαμε με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές. Καταθέσαμε με σαφήνεια την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε αυτό το αναχρονιστικό πλαίσιο των εγγυήσεων της δεκαετίας του 60 και δεν μπορεί να υπάρξει λύση αν η Τουρκία εμείνει
στην παράλογη απέτηση της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί. Και βεβαίως επιπλέον καταστήσαμε σαφές προς την ευρωπαϊκή πλευρά ότι μια τέτοια εκδοχή δεν θα είναι αρνητική μόνο για την Ελλάδα, δεν θα είναι αρνητική μόνο για την Κύπρο, αλλά θα είναι αρνητική και για την Ευρώπη την ίδια, η οποία πιθανόν να έχει στο τραπέζι των 27 ένα μέλος που θα βρίσκεται υπό τον διαρκή εκβιασμό στρατευμάτων της Τουρκίας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι έγινε σαφές και 26 πλην ημών, δηλαδή πλην Ελλάδας και Κύπρου, στο τραπέζι σήμερα συμφώνησαν με την άποψη ότι πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει μια θετική διέξοδος και μια βιώσιμη λύση. Και πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, αν από την άλλη πλευρά η Τουρκία εμείνει στην αδιαλαξία, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το απευχόμαστε. Πραγματικά θέλουμε να υπάρξει μια διέξοδος και θα το διεκδικήσουμε, θα το παλέψουμε. Τελειώσαμε. Τι να κάνω, θα ήταν σκάνδαλο να σας ξανά. Ευχαριστώ πολύ.